Με συμβολικό κλείσιμο του δρόμου, απάντησαν οι κάτοικοι των Μήλων του Δήμου Άργους Μυκηνών στην Αργολίδα στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κλείσει το δημοτικό σχολείο του χωριού και να το συγχωνεύσει με αυτό του κυβερίου. Είχαμε αρχικό λιμεναρχείο, είχαμε αστυνομία, είχαμε τελωνείο εδώ πέρα. Είχαμε σταθμό χωροφυλακής, είχαμε σταθμό τρένου. Είμαστε κόμβος, είμαστε τον Δημαρχείο, τον πρώτο Δημαρχείο. Δεν θα μας πάνε αλλού. Εγώ έβγαλα σχολείο εδώ πριν 70 χρόνια. Τα παιδιά μου εδώ βγάλανε και βγάλαμε 100 επιστήμονες οι Μήλοι. Οι Μήλοι έχουν βγάλει 100 επιστήμονες τα 30 τελευταία χρόνια. Θα μας κλείσουν το σχολείο. Δυστυχώς ήρθαμε σε πολύ δύσκολη θέση φέτος. Είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται για να υποθεθεί το χωριό. Οι προηγούμενες δύο είχαν πριν από αρκετά χρόνια. Η κατάργηση του σιδηροδρομικού σταθμού και η κατάργηση της χωροφυλακής. Το τρίτο χτύπημα είναι τώρα το σχολείο. Εγώ σε αυτό το σχολείο κάνω 22 χρόνια εργασμό. Θέλουν να μας κλείσουν το σχολείο μας, παλεύουν χρόνια γι' αυτό, δεν θα το πετύχουν όμως. Το χωριό έχει ιστορία αιώνων, έχει βοηθήσει και στην επανάσταση το χωριό μας, αλλά δεν θα τους περάσει. Θα κάνουμε και καλύτερο σχολείο. Αυτό έχουμε να σας πω. Τώρα πήραμε, 1η Σεπτεμβρίου πήραμε την ειδοποίηση. Δεν είχαμε νωρίτερα για να κάνουμε κάτι άλλο. Ο λόγος για να γίνει όλο αυτό, να μας κλείσουν το σχολείο. Ο λόγος που σας λέει το έγγραφο που ήρθε από το Υπουργείο. Ότι είναι μικρό σχολείο και πρέπει να πάμε σε ένα μεγαλύτερο για καλύτερη μάθηση, αλλά αυτό δεν ισχύει. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αντιδήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Κρίγκος και τόνισε. Όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, κλιμακώνουμε μέρα με τη μέρα τις αντιδράσεις μας σχετικά με το κλείσιμο του σχολείου των Μήλων. Δυστυχώς προς το παρόν ακόμα δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Χθες είχα μιλήσει και με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου. Για άλλη μια φορά μου είπε ότι είναι θέμα του Υπουργού. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση η οποία ανακαλείται με νεότερη υπουργική απόφαση. Ευελπιστούμε ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε νεότερα. Έχω μιλήσει και με τον κυβερνητικό βουλευτή. Μου είπε ότι το κοιτάει και αυτός. Σήμερα δεν κατέστη δυνατό να μιλήσω. Πιστεύω τις επόμενες ώρες να έχουμε κάτι καινούριο. Ήδη αύριο έχουμε προγραμματίσει να ανέβουμε στο Υπουργείο και να επιδιώξουμε συνάντηση με τον κύριο τον Υπουργό για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι τη Δευτέρα. Την κατάσταση την ξέρετε, εντάξει, είναι ένα σχολείο 30 παιδιών, δεν είναι ένα σχολείο μικρό, 5 ή 10 παιδιών, το οποίο δεν το συζητούσαμε. Και η τοπική κοινωνία εδώ, την οποία και εκφράζουμε, θέλει να μείνει ανοιχτό. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και γι' αυτό και το υποστηρίζουμε και πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα το καταφέρουμε. Το αίτημα για αναστολή της απόφασης για κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Μήλων απέστειλε με επιστολή του στο Υπουργείο ο Δημήτρης Καμπόσος.